Εντάξει, μετά από ένα αρκετά καλό ξεκίνημα του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, αλλά δυστυχώς κακό αποτέλεσμα για μας στην έδρα μας, ήρθαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά με πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα και όχι μόνο. Ξέραμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Διαβάζαμε όλη τη βδομάδα, ήμασταν καλά διαβασμένοι, θεωρώ, μέσα στο παιχνίδι, γιατί μέσα στη βδομάδα ο προπονητής προσπάθησε να μας περάσει τα δυνατά του στοιχεία. Ξέρω ότι σήμερα κάναμε ένα περίεργο παιχνίδι, αρκετά αμυντικό, αλλά νομίζω κάθε ομάδα θα το έκανε αυτό στη θέση μας. Όταν βλέπεις ότι η αντίπαλη ομάδα σε πιέζει και βρίσκει χώρους και μπορεί να είναι επικίνδυνη ανά πάσα στιγμή, θα κοιτάξεις την άμυνά σου και να μην δεχθείς τον γκολ. Από εκεί πέρα, ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γκολ πρώτη. Και σε μια αντεπίθεση να σημειώσω και το δεύτερο να τελειώσει το παιχνίδι εκεί πέρα. Πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε η τύχη, γιατί από ό,τι είδαμε στο ξεκίνημα ειδικά του παιχνιδιού, ο Αστέρας είχε σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθεί. Εντάξει, η τύχη έρχεται μέσα στο παιχνίδι. Κάποιες φορές λένε ότι είναι και με τους δυνατούς, αλλά δεν το πιστεύω. Την τύχη και τη μοίρα την ρυθμίζεις εσύ από μόνο σου. Εντάξει, σίγουρα ήμασταν σε κάποιες φάσεις και εμείς λίγο πιο απρόσεχτοι και δεν κάνανε καλά τελειώματα οι παίκτες του Αστέρα. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει και να είναι. Παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που. Τίποτα, δεν έχει αλλάξει. Δεν άλλαξε κάτι. Θεωρώ ότι σήμερα ήμασταν ακόμα συγκεντρωμένοι. Απλά με τον Παναθηναϊκό ήταν και αυτά που είπαμε, ότι όταν παίζει και με μια μεγάλη ομάδα, κάποια λάθη που δεν είσαι συγκεντρωμένο εκείνη τη στιγμή σου στοιχίζουν. Τον Αστέρα τον περιμένατε έτσι όπως τον είδατε σήμερα? Ο Αστέρας έχει δείξει, όπως είπα τα τελευταία χρόνια, ότι είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Κάθε χρόνο έχει καλό ρόστερ, καλούς παίκτες. Φτιάχνει ένα δυνατό πάρα πολύ σύνολο και νομίζω ότι σήμερα περάσαμε από μια έδρα που δεν θα περάσουν πολλές ομάδες και ειδικά και μεγάλες ομάδες. Συνέχεια για τον Πανετολικό. Συνέχεια, πολύ σημαντική νίκη σε καυτή έδρα, όπως είπαμε, πριν τη διακοπή. Να έχουμε δύο εβδομάδες μέχρι το επόμενο μάτς. Έχουμε δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα μας. Πρέπει να τα πάρουμε για να έχει σημασία μεγάλη αυτή η νίκη σήμερα. Για να πάρουμε οπωσδήποτε λοιπόν 6 βαθμούς μέσα στην έδρα μας, να πάρουμε και ψυχολογία. Πήραμε σήμερα αρκετή ψυχολογία για τη συνέχεια. Αλλά γενικά έχει πάρα πολύ δρόμο, εννοείται. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Δύσκολο πρωτάθλημα, πολύ ανταγωνιστικό θεωρώ φέτος. Και θα είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα γενικά.